Από την Κρήτη και από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ο Πρωθυπουργός έθεσε το διακύβευμα των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, κάνοντας ταυτόχρονα απολογισμό της μεταρρυθμιστικής πολιτικής της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και λόγω του γεγονότος ότι βρισκόμαστε στα Χανιά, ξεκινάει η Βασιλική Παπαδογιαννάκη από το Κρήτη TV και την εφημερίδα Νέα Κρήτη. Στην καθιερωμένη διακαναλική συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά εκτός Αθηνών, η Κρήτη TV άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων σε μια συμβολική κίνηση που αποτυπώνει τη βαρύτητα που αποδίδει ο Πρωθυπουργός στη γενετηρά του. Τι σημαίνει η σύγκληση με την Ευρώπη στην οποία αναφέρεστε, τι ακριβώς εννοείτε? Όχι σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά στην πράξη, στην απτή αλλαγή που μπορεί να δει ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος, μην ξεχνάμε, παραμένει πληγωμένος από μια βαθιά οικονομική κρίση. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι το 2009, όταν μας τύπησε η κρίση, η Ελλάδα ήταν κοντά στους ευρωπαϊκούς μέσους όρους σχετικά με το κατακεφαλήν εισόδημα των συμπολιτών μας και μετά καταρρεύσαμε μέσα από μια βαθιά οικονομική κρίση και τώρα πασχίζουμε να ανακτήσουμε με ταχύτητα το χαμένο έδαφος. Όταν λοιπόν λέμε σταθερά πιο κοντά στην Ευρώπη, εννοούμε να γίνουμε Ευρώπη σε όλα. Για όλα αυτά λοιπόν η Ελλάδα θέλει μια ισχυρή εκπροσώπηση στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και πιστεύω ότι με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών θα την έχει το βράδυ της επόμενης Κυριακής. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγείας, της δικαιοσύνης, της εργασίας, χαρακτήρισε ως μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης τις παρεμβάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης, ενώ εκτίμησε πως ο στόχος περαιτέρω μείωσης της ανεργίας θα επιτευχθεί νωρίτερα. Θα έλεγα ότι η πολιτική μας στα ζητήματα της εργασίας είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτική και βέβαια ο στόχος μας τον είχαμε θέσει και εδώ να πέσει η ανεργία κάτω του 10% του 25%. Πιστεύω ότι θα το πετύχουμε νωρίτερα. Να συνεχίσουμε να προσεγγίζουμε και να γίνουμε Ευρώπη και ως προς το μέσο όρο της ανεργίας μέσα στα επόμενα 3 χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε διεύρυνση του προγράμματος σπίτι, σημειώνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις είναι ζήτημα διαπραγμάτευσης. Δεν είμαι έτοιμος να εξαγγείλω κάτι οριστικό αυτή τη στιγμή, γιατί απαιτείται μια διαπραγμάτευση για αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος, όμως θα πετύχουμε το στόχο μας και θα μπορούμε να κάνουμε ένα νέο, πολύ μεγαλύτερο πρόγραμμα σπίτι μου, με πολλούς περισσότερους ωφελούμενους. Για την εθνική τραγωδία των Τεμπών, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε άδικες τις κατηγορίες για συγκάλυψη και τόνισε ότι παρήχε όλες τις διευκολύνσεις στην ελληνική δικαιοσύνη για να διεκπαιρεώσει τη δίκη σε χρόνο ρεκόρ. Άρα αποκρούω για ακόμα μια φορά όλες αυτές τις κατηγορίες περί συγκάλυψης και να σας πω επίσης ότι η κυβέρνηση είναι πάντα ανοιχτή και πρόθυμη να συζητήσει στη Βουλή οποιαδήποτε ενδεχόμενη ποινική ευθύνη υπουργών με βάση το Σύνταγμα και τις διαδικασίες οι οποίες διέπουν την ενδεχόμενη ποινική δίωξη μελών του Υπουργικού Συμβουλίου. Όμως μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίποτα σε αυτήν την κατεύθυνση. Απαντώντας σε βολές που εξαπέλυσε με σημερινή του ανάρτηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, ο Πρωθυπουργός τον κάλεσε να καταθέσει τη δήλωση των περιουσιακών του στοιχείων. Εγώ θα του έθετα ένα ερώτημα. Γιατί δεν έχει καταθέσει ακόμα το ποθενέσχες του? Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κλήθηκε πολλές φορές να αναφερθεί σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Θύμισε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει πολλούς φόρους και ότι σκοπεύει, όπως είπε, να μειώσει περαιτέρω τις εργοδοτικές εισφορές, ενώ επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να είναι πάνω από το πρόβλημα της ακρίβειας.